Την ώρα με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό την κίνηση 120 τουρκικών αλλιευτικών, τα οποία συγκεντρώθηκαν στα Δαρδανέλια και κινούνται προς το Λιβικό πέλαγος σε διεθνή ύδατα. Είδηση που αποκαλύφθηκε χθες στη διάρκεια της εκπομπής αντιθέσεις. Όταν δίνεις δικαίωμα να ψαρεύει ανάμεσα στα 6 και στα 12 μίλια, που είναι σκληρή κυριαρχία, εθνική κυριαρχία, δεν είναι κυριαρχικά δικαιώματα, είναι σαν να δίνεις το δικαίωμα σε ιταλικά τρακτέρ να έρχονται και να οργώνουν ελληνικά εδάφη, να καλλιεργούν και να θερίζουν. Αυτό το δικαίωμα να γνωρίσουμε στους Ιταλούς, επειδή τους αναγνωρίσουμε δικαιώματα παραδοσιακής αλληλείας. Θα μπορούσα να το δεχτώ εάν οι Ιταλοί αναγνώριζαν τα ίδια δικαιώματα για τους Έλληνες αλληλείς. Τώρα, αυτό απόψε. Αυτό λοιπόν οι Τούρκοι, βλέποντας ότι οι Ιταλοί πέτυχαν το στόχο τους, θα είναι συνεχώς στο Αιγαίο, θα αυξήσουν την παρουσία τους και όταν, αν πάμε κάποια στιγμή σε οριοθέτηση, θα διεκδικήσουν το δικαίωμα της αλληλείας όπου βρίσκονται τα τουρκικά αλλιευτικά παραδοσιακά ή θα βρίσκονται από το δικαίωμα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου.